συνεχίζουμε τη σειρά των μαθημάτων μας, τα μυστήρια μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Η πρώτη ενότητα ήταν τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών από το Ματθαίο Ιώτα Γάμα, 13 κεφάλαιο. Το δεύτερο ήταν τα μυστήρια του Θεού και το τρίτο που διαβάζουμε τώρα είναι τα μυστήρια στη ζωή του πιστού. Και είμαστε στο τελευταίο, στο 7ο μυστήριο που είναι οι εργάτες που προσκαλεί ο Θεός και αποστέλει στον αγρό του, καθώς είναι γραμμένο. Ο αγρός είναι πολλής και οι εργάτες είναι λίγοι. Θα διαβάσουμε τη χάρη του Χριστού από τη σελίδα 1051, το τρίτο κεφάλαιο, προς Τιμόθεον επιστολή Α, πρώτη Τιμοθέου επιστολή, σελίδα 1051, κεφάλαιο Γ, τρίτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Πιστός ο λόγος. Αν της ωραίγεται επισκοπή, καλών έργων επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός. Ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εσχροκερδής, αλλά επιοικής άμαχος, αφιλάργυρος, κυβερνών καλός των εαυτού οίκων, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν με τα πάσης εμνότητος. Διότι αν της δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού οίκον, πώς θέλει επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού, να μην είναι νέο κατήχητος, δια να μην υπερηφανευθεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Πρέπει δε αυτός να έχει και παρά τον έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, δια να μην πέσει εις ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου. Οι διάκονοι ως αυτός πρέπει να είναι σεμνοί, ουχή δίγλωση, ουχή δεδομένη σύνων πολλήν, ουχή εσχροκερδής, έχοντες το μυστήριο της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως, και ούτε δε ας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα ας γίνονται διάκονοι, εάν είναι άμεμπτοι. Οι γυναίκες ως αυτός σεμνέ, ουχή κατάλαλη, εγκρατής, πιστέ κατά πάντα. Οι διάκονοι ας είναι μιας γυναίκος άνδρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών. Διότι οι καλώς διακονίσαντες αποκτώσουν σε αυτούς βαθμών καλών και πολλήν παρησίαν εις την πίστην την εις τον Ιησούν Χριστόν. Αμήν. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία του Χριστού, όπως είπαμε, ο Κύριος εκλέγει ανθρώπους τους οποίους δίδει ο Ιησούς Χριστός διακονία με αποστολή τον καταρτισμό των Αγίων. Πέραν όμως των διακονιών, και με τις διακονίες ο Χριστός δίδει και χαρίσματα Πνεύματος Αγίου σε όλη την Εκκλησία, ιδιαίτερα δε στις διακονίες, γιατί μόνο με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου είναι δυνατόν κάποιος να εργαστεί μέσα στην Εκκλησία και να εργαστεί κατά το θέλημα του Θεού και να εργαστεί και δια Πνεύματος Αγίου. Τα χαρίσματα λοιπόν τα οποία δίνει ο Θεός είναι λόγος σοφίας, είναι δηλαδή το κήρυγμα του Ευαγγελίου με τη σοφία που ο Θεός δίνει, και όπως έχουμε πει αγαπητά μου αδέλφια, σοφία και σύνεσης είναι δύο χαρακτηριστικά που ο Χριστός δίνει στην Εκκλησία Του, και η σοφία σημαίνει η γνώση των πραγμάτων, δηλαδή το θέλημα του Θεού που εκφράζεται μέσα από το Λόγο του Θεού, και σύνεσης είναι πώς θα εκτελεί το θέλημα του Θεού ο άνθρωπος, και γίνεται με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σοφία λοιπόν και σύνεση. Το πρώτο λοιπόν χάρισμα είναι το χάρισμα της σοφίας, του λόγου της σοφίας, όπου ο άνθρωπος έχει από τον Θεό ειδική χάρη για να αποκαλύπτει ο Χριστός μέσα από αυτόν τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, το θέλημα του Θεού, αλλά και τη χάρη του Χριστού, αλλά και όλα όσα απαιτείται να γνωρίζουν οι άνθρωποι του Θεού. Το δεύτερο χάρισμα είναι ο λόγος γνώσεως. Και αυτό είναι μέσα στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, όπου μέσα από αυτό το χάρισμα, εκείνο το οποίο παρατηρείται, είναι ότι διδάσκεται ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία και λύνονται οι απορίες του επάνω σε πνευματικά ερωτήματα. Η διαφορά δηλαδή μεταξύ του λόγου σοφίας και του λόγου γνώσεως είναι ότι με το λόγο σοφίας ο άνθρωπος γνωρίζει το θέλημα του Θεού, και με το λόγο σοφίας και με το λόγο γνώσεως ο άνθρωπος γνωρίζει και αντιλαμβάνεται πώς θα το πραγματοποιήσει
και του λύνονται όλες οι απορίες επάνω στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Τα χαρίσματα αυτά έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι αυτά που ζητάει η ψυχή του ανθρώπου, χωρίς να τα ζητήσει από τον άνθρωπο, τα απαντάει ο Θεός μέσα από τη διδαχή των Αποστόλων, μέσα από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Τις περισσότερες φορές στη ζωή μου, και πιστεύω, γιατί έχω ακούσει ομολογίες, και πιστεύω σε όλους μας, τις περισσότερες απαντήσεις ο Θεός στα ερωτήματά μας που μας απασχολούν, τα παίρνουμε από το Λόγο του Θεού. Εγώ θα τολμούσα να πω ότι όλες τις απαντήσεις στη ζωή μας πρέπει να τις παίρνουμε από το Λόγο του Θεού. Είτε από το Λόγο της Σοφίας, είτε από το Λόγο της Γνώσεως, είτε από την προφητεία. Η προφητεία είναι κάτι που, εάν δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να σταθεί. Βέβαια, είναι και το μόνο χάρισμα για το οποίο ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να διακρίνουμε. Να διακρίνουμε, δηλαδή δύο και τρεις να προφητεύουν, οι άλλοι δεν να διακρίνουν. Γιατί είναι δυνατόν να μην είναι προφητεία δια Πνεύματος Αγίου και από το Θεό, αλλά να είναι από ενθουσιασμό ανθρώπινο, οπότε επεμβαίνει η καρδιά του ανθρώπου χωρίς να το καταλαβαίνει ο προφήτης, μπορεί ακόμη από υπερηφάνεια να επεμβαίνει η καρδιά του ανθρώπου χωρίς να το καταλαβαίνει ο προφήτης, είτε από συναίσθημα, είτε αγάπης, είτε αντιπάθειας. Και πάλι δεν το καταλαβαίνει ο προφήτης. Τα κύρια χαρακτηριστικά για να διακρίνουμε την προφητεία, για την οποία προφητεία ο Θεός πάντοτε μας λέει να μην εξουθενούμε, δεν μας δίδεται το δικαίωμα, και εφόσον δεν μας δίδεται το δικαίωμα το Λόγο του Θεού, θεωρείται και αμαρτία να εξουθενούμε προφητεία. Όμως, με την προφητεία μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να πάρει μηνύματα μοναδικά. Πολλοί, πάρα πολλοί άνθρωποι, όλοι μας θα τολμούσα να πω μέσα στην Εκκλησία αυτή, έχουμε την εμπειρία που μας μίλησε ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Μας οικοδόμησε, μας έλεγξε. Πολλοί αναγεννήθηκαν από τον προφητικό λόγο. Η προφητεία λοιπόν είναι απαραίτητη, αλλά είναι απαραίτητο επίσης να τη διακρίνουμε. Και η διάκριση προφητείας γίνεται πρώτον αν είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, γιατί η προφητεία η οποία δεν συμφωνεί με το Λόγο του Θεού είναι και επικίνδυνη εν τέλει. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο προφήτης θα πρέπει να είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού. Γιατί λέει η Γραφή, ουδεμία προφητεία γίνεται εκ της ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, αλλά δια Πνεύματος Αγίου προφήτευσαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Ένας άνθρωπος λοιπόν, αν ομιγαίνει, το καπνίζει, ή έχει πίκρα, ή έχει κακία, ή έχει άλλα συναισθήματα τα οποία δεν είναι καλά, έρωτα ή άλλα πράγματα μέσα στην καρδιά του, καλόν είναι να μην προφητεύει, αλλά και οι άνθρωποι και η Εκκλησία που τον ακούει δεν μπορεί να το δεχτεί. Δεν μπορεί να δεχτεί την προφητεία αυτή ότι είναι αληθινή, γιατί δεν είναι Άγιος ο άνθρωπος του Θεού. Όταν λοιπόν αυτά ισχύουν, δηλαδή και είναι μέσα από το Λόγο του Θεού και σύμφωνοι με το Λόγο του Θεού, και ο άνθρωπος ο οποίος προφητεύει είναι πραγματικά Άγιος άνθρωπος του Θεού, και πάλι διακρίνουμε, μην έχει επισέλθει χωρίς να το καταλάβουμε στον Άγιο άνθρωπο του Θεού, όπως είπαμε, το συναίσθημα. Όχι πια η αμαρτία, το συναίσθημα, αλλά και όχι μόνο, και η υπερηφάνεια. Γιατί όλοι μας κινδυνεύουμε, και οι πιο Άγιοι άνθρωποι του Θεού μέσα στην Εκκλησία κινδυνεύουν από αυτό το φοβερό εχθρό της καρδιάς του ανθρώπου, που είναι η υπερηφάνεια, η αλαζονία. Δηλαδή κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι εμείς μόνο ξέρουμε, άρα πρέπει να το πούμε για να το επιβάλλουμε. Ο Θεός λοιπόν να μας φυλάει, αδελφοί, και τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, και τους προφήτες αλλά και ολόκληρη την Εκκλησία, ώστε η προφητεία να οικοδομεί, να προτρέπει και να παρηγορεί τους αδελφούς μας και όλους μας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ένα άλλο χάρισμα είναι η πίστης, και η πίστη πρέπει, και για την πίστη πρέπει να διακρίνουμε και να μιλήσουμε, ότι υπάρχει πρώτα η φυσική πίστη που έχουν όλοι οι άνθρωποι, και η φυσική πίστη είναι ότι αν δεν υπάρχει δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Δηλαδή ποια είναι η φυσική πίστη? Αν δεν πιστεύω ότι το αυτοκίνητο που μπαίνω, το λεωφορείο, δεν θα τρακάρει,
δεν θα μπαίνα μέσα. Αν αμφιβάλλω και λέω, μπας και τρακάρει, μήπως είναι μεθυσμένος, μήπως δεν ξέρει ο οδηγός να οδηγεί, μήπως αν αρχίζω και κάνω τέτοιες σκέψεις που είναι αμφιβολίες, ολιγοπιστίες, τότε σίγουρα δεν θα είμαι υγιής, δεν θα μπορώ να ζήσω. Είναι οι περίφημοι άνθρωποι που έχουν ρυποφοβία, είναι ψυχολογικό πρόβλημα ο άνθρωπος να μην εμπιστεύεται κανέναν, ναι, να μην πιστεύει τίποτα. Αυτή είναι η φυσική πίστη. Όμως πέραν της φυσικής πίστης και επέκταση της φυσικής πίστης είναι η σώζουσα πίστη. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος ο οποίος είναι υγιής πνευματικά, ακούει, βλέπει, παρατηρεί, εν πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο προκαλεί τον ενδιαφέρον του ο Θεός, και ο άνθρωπος αυτός που έχει αυτή τη φυσική πίστη στρέφει το βλέμμα του και λέει μήπως, λες, μπορεί, και αρχίζει να ψάχνει λίγο τα πράγματα του Θεού. Αυτό είναι που λέει η Γραφή, ότι σε αγάπησα, λέει ο Θεός, με αγάπησε η αιώνια και σε ήλκησα με έλεος, και το έργο του Θεού είναι να φανερώσει στον άνθρωπο τον Χριστό. Από τη στιγμή που θα δεχθεί αυτή την αποκάλυψη μέσα στην καρδιά του, και πώς γίνεται αυτό, ο Θεός ανοίγει την καρδιά των ανθρώπων να δέχονται το Λόγο του Θεού, να δέχονται τα λεγόμενα υπό του Κυρίου, είτε με κήρυγμα, είτε από συμπτώσεις, είτε από καταστάσεις, είτε από οτιδήποτε, να δέχονται την πρόσκληση του Θεού. Ανοίγει την καρδιά των ανθρώπων να προσέχει εις τα λαλούμενα υπό του Κυρίου. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η καρδιά που έχει αυτή την πίστη της σώζουσα, που έχει το ενδιαφέρον, σε αυτήν την καρδιά ο Θεός μπορεί να αποκαλύψει το Χριστό. Από τη στιγμή που θα το αποκαλύψει το Χριστό, τότε βρίσκεται στο κρίσιμο σταυροδρόμιο ο άνθρωπος που τον προσκαλεί ο Θεός να εκλέξει ή να απορρίψει, να δεχθεί ή να μην δεχθεί το Χριστό. Μπορεί ο άνθρωπος, έχει εξουσία, είναι ελεύθερος, έτσι είναι φτιαγμένος από το Θεό, να πει δεν δέχομαι το Χριστό, ή να πει δέχομαι τον Χριστό. Από τη στιγμή που θα δεχθεί τον Χριστό, θα τον πλησιάσει τον Χριστό, τότε ο Χριστός αναλαμβάνει τη ζωή του. Και εκεί γίνονται πια τα θαύματα στη ζωή του ανθρώπου. Αρχίζουν τα θαύματα στη ζωή του ανθρώπου. Και το πρώτο πράγμα που κάνει ο Χριστός είναι τον προσθέτει στην Εκκλησία. Τον οδηγεί στην Εκκλησία του. Και μάλιστα έχω ακούσει πολύ ωραίες ομολογίες για αυτή την οδηγία που κάνει ο Χριστός στην Εκκλησία. Άνθρωποι, ας πούμε, θυμάμαι τώρα και το λέω τυχαία, ήταν μια μουσουλμάνα στην Κομωτινή που είχε βγει κάποια στιγμή να προσευχηθεί στην αυλή της, και την επισκέφθηκε ο Χριστός και της είπε, και είναι φοβερό αυτό, θα πας οδό τάδε, αριθμό τάδε, και εκεί είμαι εγώ. Και την άλλη μέρα ξεκίνησε και μπήκε μέσα στην Εκκλησία. Αυτά είναι φοβερές ενέργειες του Θεού, αυτά είναι τα ενεργήματα του Θεού. Και μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία η γυναίκα αυτή, πραγματικά αναγεννήθηκε την ίδια μέρα, τη βάφτισε ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο, και έκτοτε αυτή η γυναίκα έγινε ένας μάρτυρας μέσα στο μουσουλμανικό χώρο της περιοχής εκείνης. Άρα λοιπόν ο Θεός αποκαλύπτει τον Χριστό, ο Χριστός οδηγεί τον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία, και από εκεί και πέρα η Εκκλησία, καθώς έχει και εκπαιδευτικό, κυρίως έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, τον καταρτίζει τον άνθρωπο στα πράγματα του Θεού, στα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, και ταυτόχρονα τον αυξάνει και τον τελειοποιεί για να τον φτάσει μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Μέσα λοιπόν όμως στην Εκκλησία, εκείνος που εργάζεται βεβαίως είναι ο Χριστός που είναι η κεφαλή, αλλά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Και υπάρχει ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι κατηγορηματικός αυτό, ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει δια δυνάμεως ή δια ισχύως μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην παρουσία του Θεού. Όλα γίνονται μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου. Μας πληροφορεί μέσα από το Λόγο του και μας βεβαιώνει ο Κύριος των δυνάμεων. Από εκεί και πέρα πια ο άνθρωπος εκπαιδεύεται, όπως είπαμε, αυξάνεται και συμμετέχει πια, και αυτό είναι το σημαντικό, γίνεται κοινωνός των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών, γίνεται δηλαδή μέλος του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό στην Εκκλησία δεν υπάρχουν εγγραφές μελών,
Την εγγραφή την κάνει ο Χριστός στο βιβλίο της ζωής. Έπειτα δεν υπάρχει υποχρέωσης μέσα στην Εκκλησία, δεν υπάρχει τίποτα το υποχρεωτικό, ούτε σε ελέγχει κανείς πότε έρχεσαι, γιατί έρχεσαι, αν έρχεσαι, πώς έρχεσαι. Δεν υπάρχει κανένας εκεί μπροστά ταξιθέτης ή ελεκτής. Η Εκκλησία είναι πραγματικά, άλλωστε είναι το μόνο στο οποίο γράφεται απ' έξω ελευθέρα είσοδος, και πραγματικά είναι ελευθέρα είσοδος αλλά και ελευθέρα η έξοδος. Όλοι μας είμαστε ελεύθεροι, και μάλιστα πραγματικά ελεύθεροι, γιατί μόνον όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Άρα μέσα σε αυτή την απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις που αφορούν τη ζωή του, την οικογένειά του, την πορεία του, ανεξαρτήτως ηλικίας. Και από αυτές τις αποφάσεις εξαρτάται η πορεία του πια. Βλέπουμε άλλοι άνθρωποι και πηγαίνουν ευωδούμενοι στο έργο του Θεού. Και άλλοι άνθρωποι είναι πιο ήσυχοι και άλλοι δεν προχωράνε καλά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η απάντηση είναι: «Υιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις στη ζωή σου». Μόνο από την καρδιά του ανθρώπου εξαρτώνται οι εκβάσεις της ζωής του ανθρώπου. Να συνεχίσουμε όμως τα χαρίσματα. Η πίστη λοιπόν είναι η σώζουσα, και μετά την πίστη τη σώζουσα που οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία δηλαδή, υπάρχει και το χάρισμα της πίστεως, που αυτό είναι ένα από τα μείζωνα χαρίσματα, θεωρώ τα μείζωνα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, γιατί λέει η Γραφή, όποιος έχει πίστη μπορεί να πει ως κόκκον συνάπεως, μπορεί να πει στη σικιά αυτή ξεριζώσου και πήγαινε στη θάλασσα ή στο βουνό, να πει πήγαινε μες στη θάλασσα. Δηλαδή αυτός που έχει πίστη, καθώς είναι γεγραμμένο, τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και πάντα είναι στον πιστεύοντα. Μία πίστη λοιπόν μοναδική, χάρισμα πίστεως, όπου για τον άνθρωπο τα πάντα είναι εύκολα, γιατί λέει λόγο και γίνεται. Εγώ αυτό το χάρισμα δεν το έχω δει, και για να είμαι ειλικρινής, και κανένα από τα μείζωνα χαρίσματα δεν έχω δει στη ζωή μου. Έχω δει όμως να ενεργούνται κάποιες φορές, πιθανόν για να μου ή για να μας φανερώσει ο Θεός πώς λειτουργούν αυτά τα μείζωνα χαρίσματα. Αλλά ελάχιστες φορές πραγματικά έχω δει να ενεργούνται αυτά τα χαρίσματα, και έχω δει αυτό το χάρισμα. Μάλιστα μια φορά στη ζωή μου το έζησα, όπου πραγματικά είδα ότι ο λόγος σου δεν είναι πια λόγος ανθρώπινος, αλλά είναι λόγος Θεού. Για ελάχιστο χρονικό διάστημα το έζησα αυτό το χάρισμα, είναι τρομακτικό και μακάρι ο Θεός να μας το δώσει. Ο λόγος του ανθρώπου είναι λόγος Θεού πια. Λόγος Θεού. Είναι φοβερό χάρισμα, αδερφοί. Λέει και γίνεται. Ο Θεός να το κάνει. Το επόμενο είναι πάλι εκ των μείζωνων χαρισμάτων, τα χαρίσματα ιαμάτων. Βλέπετε, δεν λέει χάρισμα, λέει χαρίσματα ιαμάτων. Τώρα τι σημαίνει αυτό, μη με ρωτάτε, δεν ξέρω, αλλά το τονίζω ότι δεν μιλάει για χάρισμα, αλλά μιλάει για χαρίσματα ιαμάτων. Ο έχων τα χαρίσματα των ιαμάτων, κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν αποτυχάνει ποτέ, αλλά πάντοτε όταν προσεύχεται, ο ασθενής θεραπεύεται εφόσον πιστεύει. Γιατί σε έναν άπιστο δεν ισχύει καμία δύναμη και κανένα χάρισμα. Και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, αν θυμάστε, στο χωριό του όταν πήγε, δεν μπορούσε, λέει, να κάνει θαύματα δια την απιστία των ανθρώπων. Παρά μόνο ο λίγοι, λέει, ασθενείς εθεραπεύοντο, όταν επέφθηκε τα χειρας, και γι' αυτό τι έκανε ο Κύριος, άρχισε, λέει, να γυρίζει γύρω-γύρω από την πόλη, κηρύττοντας το Λόγο του Θεού και φανερώνοντας εμάς ότι με το Λόγο του Θεού αυξάνει η πίστη, που άλλωστε είναι γεγραμμένο ότι η πίστη έρχεται εκ της ακοής του Λόγου του Θεού. Εκ της ακοής και μάλιστα δια του Λόγου του Θεού. Το χαρίσμα των ιαμάτων λοιπόν είναι ένα εκ των μείζωνων χαρισμάτων, το οποίο βλέπουμε στη Γραφή. Έχουμε δει περιστασιακά, απολύτως περιστασιακά, να χρησιμοποιούνται, να υπάρχει σε μερικούς ανθρώπους. Γνωρίζουμε πως εργάζεται ο Θεός με αυτό το χάρισμα, δεν το έχουμε δει όμως σε κανέναν άνθρωπο. Τα επόμενα χαρίσματα είναι πάντως πάλι ενέργειες θαυμάτων.
Δεν λέει ενέργεια θαυμάτων, πάλι ενέργειες θαυμάτων. Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να το εξηγήσω και πολύ, γιατί δεν το έχω δει, ούτε το έχω αντιμετωπίσει, ούτε το έχω ζήσει, ούτε σε κανέναν άλλον το έχω δει. Πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό, οι ενέργειες θαυμάτων, που το μυαλό μου βέβαια μπορεί να πετάξει σε οποιασδήποτε ενέργειες, όμως καλό είναι να μην αφήσουμε τη σκέψη μας, αλλά να παρακαλέσουμε το Θεό τουλάχιστον να μας το φανερώσει, να δούμε πώς ενεργεί αυτό. Το επόμενο είναι η προφητεία που είπαμε, μόνο που τώρα πρέπει να διακρίνουμε την προφητεία από το χαρίσματος που είναι αυτή και μπορεί να έχουν όλοι οι άνθρωποι, δεν είναι εκ των μειζώνων χαρισμάτων, είναι ένα από τα συνήθη χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, όπως είναι οι διερμηνείες γλωσσών, τα συνηθισμένα και πιο γνωστά χαρίσματα είναι, όπως είπαμε, ο λόγος σοφίας, ο λόγος γνώσεως, η προφητεία, είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών, αυτά τα ξέρουμε, και είδη γλωσσών, αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε δει και πραγματικά έχω δει ανθρώπους εγώ να έχουν αυτά τα χαρίσματα, όπως όλοι μας έχουμε δει. Να κάνουμε όμως ένα διαχωρισμό μεταξύ διακονίας και προφητείας, που είναι το χάρισμα. Η Γραφή τον λέει προφήτη και προφητεύοντα. Οι τέσσερις κόρες, λέει, του Φιλίππου ήσαν προφητεύουσες, προφήτευαν, είχαν το χάρισμα της προφητείας. Η προφητεία, όπως είπαμε, είναι για παρηγοριά, για προτροπή, για οικοδομή, αλλά η διακονία του προφήτου είναι ο λόγος ο προφητικός που δίδεται ο Θεός και διακρίνεται από το χάρισμα. Είναι λόγος προφητικός. Για να το καταλάβουμε αυτό, με λόγο προφητικό, με διακονία προφήτου, θα λέγαμε, και έτσι είναι, εγγράφει η Γραφή από τον Μωυσή, από τον Δανιήλ, από τον Ιερεμία, από τον Ισαΐα, ακόμη με προφητικό λόγο γράφτηκε στην Καινή Διαθήκη, είναι δηλαδή ο αυστηρός, σοβαρός, απόλυτος προφητικός λόγος του Θεού. Το επόμενο είναι οι διακρίσεις πνευμάτων. Εδώ θα μπορούσα να πω ότι στις διακρίσεις πνευμάτων θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε εκ των μείζωνων χαρισμάτων. Έχω δει τέτοιους ανθρώπους, όχι πολλούς, όμως όχι πάντοτε. Γι' αυτό λέω ότι θεωρούνται ότι είναι κατά τη γνώμη μου εκ των μειζώνων χαρισμάτων, γιατί δεν είναι κοινό χάρισμα μέσα στην Εκκλησία. Το χάρισμα είδη γλωσσών, που σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος έχει αυτό το ωραίο χάρισμα να μιλάει πολλές γλώσσες. Και εδώ να προσέξουμε. Άλλο να μιλήσεις γλώσσα σαν σημείο ότι ο Χριστός σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, και άλλο να έχεις το χάρισμα είδη γλωσσών να μιλάς πολλές γλώσσες. Ένας τέτοιος άνθρωπος, να μην πω ονόματα τώρα, τον έχω γνωρίσει, είναι γνωστός ποιμένας και πρεσβύτερος μέσα στις εκκλησίες μας, είχε αυτό το ωραίο χάρισμα, το οποίο θυμάμαι ότι είχε χρησιμοποιήσει ως εξής, και είχα χαρεί πάρα πολύ, και έχει αυτό το χάρισμα, και είχα χαρεί πάρα πολύ για τον τρόπο που λειτουργεί. Ήταν στο καράβι του, ήταν καπετάνιος, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, μηχανικός νομίζω ήταν. Και κάποια στιγμή η ζωή του δεν ήταν τόσο στερεή στο θέλημα του Θεού. Επειδή ταξίδευε πολύ καιρό και ήταν και καινούριο στην πίστη, είχε απομακρυνθεί λίγο και ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος και είχε αγωνία, συνεχίζει να έχει το χάρισμα αυτό. Και όταν πληρωνόταν με Πνεύμα Άγιο, μίλαγε ξένες γλώσσες. Αλλά του ήρθε η απορία, άρα έγινε ξένες γλώσσες ή εγώ τα λέω. Και πήρε μια απόφαση. Φώναξε το πλήτο, ήταν πρώτος καπετάνιος, πρώτος μηχανικός, φώναξε το πλήρωμα που ήταν πολύ ξένοι άνθρωποι από διάφορες φυλές, μαύροι, κίτρινοι, και τους φώναξε μπροστά, τους έκατσε μπροστά και άρχισε και μίλαγε γλώσσες. Μίλησε την πρώτη γλώσσα, δεν έγινε τίποτα. Άλλαξε γλώσσα και μια στιγμή βλέπει κάποιον και ταράζεται. Συνεχίζει τη γλώσσα αυτή, και ο άνθρωπος έπαθε ταραχή. Του λέει, γιατί κατάλαβες εσύ, τι είπα τώρα. Να το πω από την αρχή όμως, γιατί κάτι ξέχασα σημαντικό. Ο τους φώναξε και τους λέει, πόσες γλώσσες μιλάς. Στον έναν λέει 3 διαλέκτους, εσύ 2, εσύ 5. Λέει, εγώ μιλάω 500. Τον κοροϊδέψανε, γελάσανε. 300 μάλιστα είχε πει. Και τότε αρχίζει να κάνει αυτό, αλλά αυτός το έκανε για τον εαυτό, δεν το έκανε για επίδειξη. Αυτός το έκανε, σου λέει, είμαι ακόμη στο Χριστό, δεν είμαι, τι συμβαίνει μέσα μου, γιατί είχε πέσει σε αμαρτία.
Και όταν ταράχθηκε ο ένας από όλους, του λέει: «Τι είπα τώρα?» Και του λέει: «Εσύ μίλησες για ένα Θεό του ουρανού και της γης που έφτιαξε τη γη και όλα όσα είναι και αγαπάει τον άνθρωπο. Και αυτό το βάλε στα πόδια, πήγε στο δωματιό του και έκλαιγε και επέστρεψε στο Θεό». Είναι πολύ ωραίο το χάρισμα είδη γλωσσών. Μακάρι ο Θεός να μας το δώσει και σε εμάς και σε όλους. Τέλος είναι η ερμηνεία γλωσσών, όπου όταν αυτό το έχω ζήσει μια φορά, δεν έχω αυτό το χάρισμα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Θυμάμαι και πώς εργάζεται, σας λέω. Μία φορά το έχω ζήσει στη ζωή μου, αν θυμάμαι καλά. Ήμουνα στον πύργο και μπήκα μέσα και είχε επιστρέψει ένας, ο οποίος ήταν αποστάτης από την εκκλησία του πύργου και μπήκε μέσα ενθουσιώδης, φώναζε αλληλούια, δόξαζε το Θεό, και ξαφνικά σηκώνεται ένας και άρχισε να μιλάει γλώσσες, και εγώ αυτές τις γλώσσες καταλάβαινα τι έλεγαν. Και μου έλεγε: «Είναι υποκριτής αυτός, ψέματα λέει, μην τον πιστέψεις». Και εγώ τα χάσα. Αλλά καταλάβαινα, δεν μου μίλαγε ελληνικά, αλλά καταλάβαινα τι μου έλεγε. Αυτό είναι το χάρισμα. Καταλάβαινε, δηλαδή, σαν να ήξερα τη γλώσσα, αν και δεν την ήξερα. Δεν μίλαγε ελληνικά, ήξερα ότι ήταν ξένη γλώσσα, αλλά εγώ την καταλάβαινα τι έλεγε. Και στο τέλος τον πλησίασα και πιάσαμε την κουβέντα. Σε λίγο επέμενα, εγώ τον τζίκλισα λίγο περισσότερο να δω τι είναι. Το ξαναλέω, την τρόπο φοβόμουν και ο λέω, μήπως με τρελάθηκα. Τον τζίκλισα λίγο περισσότερο, στο τέλος δεν άντεξε άλλο και άρχισε να φωνάζει και να μας βρίζει και έφυγε και ούτε ξαναπάτησε. Αλλά είχα χαρεί πάρα πολύ, όχι για τον άνθρωπο δηλαδή, αλλά για μένα που τα καταλάβαινα αυτά που έλεγε. Είχα ενθουσιαστεί. Σαν μικρό παιδί έκανα τότε, θυμάμαι, και μόλις είχα βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Ωραίο χάρισμα η ερμηνεία γλωσσών. Στις διακονίες λοιπόν ο Θεός δίνει και εργάζεται μέσα στην Εκκλησία τα χαρίσματα. Όμως την επιμέλεια της Εκκλησίας την δίνει ο Θεός και την εξουσία αυτή, αλλά και την υποχρέωση αυτή, αλλά και το έργο αυτό το δίνει ο Θεός σε άλλους ανθρώπους, τους οποίους το Πνεύμα το Άγιο θέτει και ο Λόγος του Θεού τους αποκαλεί πρεσβύτερους ή επίσκοπους. Πρεσβύτερος και επίσκοπος σύμφωνα με το Λόγο του Θεού είναι το ίδιο, γιατί επίσκοπος σημαίνει επισκοπή το ποίμνιο, και πρεσβύτερος σημαίνει ότι έχει αυτή τη σοφία του μεγαλύτερου μέσα στην Εκκλησία. Στο πέρασμα όμως των χρόνων, στην αρχή από την αρχαία Εκκλησία, αλλά και αργότερα και από την αποστατημένη Εκκλησία, το πρεσβύτερος και το επίσκοπος διαφοροποιήθηκε και πρεσβύτερος ήταν ο πρεσβύτερος της Εκκλησίας της τοπικής, ενώ επίσκοπος ήταν, επειδή δεν υπήρχαν και διακονίες, συνήθως ο ποιμένας, ή ακόμη και επίσκοπος ήταν και ο υπεύθυνος περισσότερων από μία τοπικές εκκλησίες. Βέβαια, μέσα από το Λόγο του Θεού αυτό δεν φαίνεται, αλλά μέσα από την αρχαία Εκκλησία και συνέχεια την αποστατημένη το βλέπουμε, και το βλέπουμε και σε όλες τις εκκλησίες, εξού και αρχιεπίσκοπος, και μετά βέβαια οι άνθρωποι πρόσθεσαν και δεσπότης και αρχιδεσπότης, δεν ξέρω αν υπάρχει αρχιδεσπότης, δεσπότης νομίζω μόνο, τα οποία βέβαια δεν είναι γραφικά. Εμείς θα μείνουμε όμως στη γραφή. Στη γραφή είναι πρεσβύτερος και επίσκοπος, τους οποίους το Πνεύμα το Άγιο τους βάζει για να επιμελούνται την Εκκλησία στα πνευματικά. Όπως και το Πνεύμα το Άγιο επίσης βάζει μέσα στην Εκκλησία τους διακόνους για να επιμελούνται την Εκκλησία του Χριστού στα υλικά. Και τα δύο αυτά λειτουργήματα μέσα στην Εκκλησία είναι και απαραίτητα αλλά και σημαντικά. Και απαραίτητα αλλά και σημαντικά. Να επιμελούνται την Εκκλησία. Ας δούμε λοιπόν τώρα πρώτον τον πρεσβύτερο. Λέει η Γραφή, και θα διαβάσουμε από την επιστολή του Τιμωθέου: «Πιστός ο λόγος, και αν της ωραίγεται επισκοπή, καλών έργων επιθυμεί». Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι να ωραίγεται επισκοπή. Να θέλει δηλαδή, αλλά όταν λέει τη λέξη ωραίγεται είναι πολύ ωραία, να έχει όρεξη μέσα του να υπηρετήσει τους αδελφούς του. Να γίνει δηλαδή διάκονος της Εκκλησίας. Να έχει όρεξη μέσα του. Δεν γίνεται, αδερφοί αγαπητοί, αναγκαστικός, μόνο εκουσίως. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι να έχει όρεξη να εργάζεται. Το δεύτερο έργο, να καταλάβει ότι αν ωραίγεται επισκοπή
δεν ωραίγεται θέση, έργο ωραίγεται. Εάν της ωραίγεται επισκοπή, καλών έργων επιθυμεί. Έχει επιθυμία λοιπόν καλού έργου. Πολύ σημαντικό αυτό. Το να είσαι πρεσβύτερος σημαίνει εργάτης, σημαίνει κόπος, σημαίνει γιατί θα σου ζητηθεί λόγος, σημαίνει πραγματικά αγώνας και είναι πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέλφια, αυτό. Τώρα, πώς γίνεται η επιλογή του πρεσβυτέρου μέσα στην Εκκλησία? Για την επιλογή του πρεσβύτερου μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν χαρακτηριστικά. Πρώτον, τυπικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να βρίσκονται, να υπάρχουν μέσα στη ζωή των ανθρώπων αυτών. Δηλαδή δεν μπορεί ο κάθε άνθρωπος να ωραίγεται αν πρώτα ο Θεός δεν έχει τακτοποιήσει είπα τυπικά, με τυπικά προσόντα, στην οποία στην ουσία είναι ουσιαστικότατα προσόντα, τη ζωή του. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι πρώτον άμεμπτος, να μην υπάρχει μομφή σε αυτόν. Μομφή μέσα και έξω από την Εκκλησία. Να μην έχει μόμο. Δεύτερον, να είναι μιας γυναικός ανήρ. Δεν μπορεί να είναι παντρεμένος και ξαναπαντρεμένος και να είναι μιας γυναικός ανήρ. Και ούτε ακόμη να έχει πεθάνει η γυναίκα του. Να είναι, λέει η Γραφή, όχι να υπήρξε, να ήταν, να είναι μιας γυναικός ανήρ. Το επόμενο είναι, εδώ λέει στην ερμηνεία του Βάμβα άγρυπνος, το κείμενο λέει νυφάλιος. Και είναι ωραία λέξη νυφάλιος. Ο νυφάλιος περιέχει πάρα πολλά πράγματα. Ένα από τα σημαντικότερα είναι εγκρατής, ήρεμος, πράος. Να είναι νυφάλιος, ο δούλος του Θεού δεν μάχεται, αλλά είναι διδάσκει μεταπραότητος, λέει η Γραφή. Το νυφάλιος είναι χαρακτηριστικό, απαραίτητο για τον άνθρωπο που επιμελείται τις ψυχές των ανθρώπων. Το επόμενο είναι σόφρον. Σόφρον σημαίνει να είναι στα καλά του. Να μην πετάει στα σύννεφα, να μην φαντάζεται πράγματα, να μην είναι έξω από τη λογική, να είναι σοφός. Και βέβαια σοφός με τη σοφία που ο Θεός του δίνει. Θέλω εδώ να τονίσω λίγο ότι σοφός δεν είναι αυτός που ξέρει πολλά πράγματα και θέλω να το δούμε αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μαζί. Είναι στη σελίδα 1072 από το βιβλίο του Ιακώβου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 13, σελίδα 1072, 3 κεφάλαιο 13 εδάφιο. Ποιος μεταξύ σας είναι σοφός και επιστήμων, ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού εν πραότητη σοφίας. Να ο σόφρον λοιπόν. Πρέπει να δείχνει με τα έργα του, αλλά μέσα από πραότητα σοφίας. Υπάρχει πραότητα ευγένειας που είναι ψεύτικη, είναι πολύ ευγενής αυτός, ποτέ δεν προσβάλλει, savoir vivre λένε οι άνθρωποι, είναι πραγματικά πάρα πολύ ευγενής, πολιτισμένος άνθρωπος. Δεν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους, μιλάμε για την πραότητα με τη σοφία του Θεού, με αποτέλεσμα να διακρίνεται πια ο σοφός. Όποιος έχει παρκάρει απέναντι, ας πάρει το αυτοκίνητό του λόγω αστυνομίας. Παράνομα δηλαδή, μην παρκάρουμε παράνομα. Ξέρω ότι είναι δύσκολα σήμερα, αλλά βλέπετε ότι έχουμε γείτονες που φωνάζουν κατευθείαν την αστυνομία. Ο Κύριος να τους ευλογήσει. Λοιπόν, διακρίνεται λοιπόν ο σοφός του Θεού από ωραία χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι, όχι είναι, τα οποία δεν είναι, δεν έχουν φθόνο, πικρό, δεν έχουν φιλονικία. Γιατί ό,τι και να ξέρεις, όσο και να γνωρίζεις το Λόγο του Θεού, όσο και να στέκεται σε αγιασμό και καθαρότητα, εάν δεν έχεις την πραότητα αυτή, τότε δεν έχεις τη σοφία του Θεού. Δεν έχεις τη σοφία του Θεού. Ποια πραότητα? Την πραότητα της αγάπης, την πραότητα του Λόγου του Θεού, την πραότητα του Θεού. Αν υπάρχει φιλονικία, φθόνος, κακία μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και στη συμπεριφορά του ανθρώπου,
τότε η σοφία αυτή, λέει η Γραφή, δεν είναι ουράνια, αλλά είναι γήινη, ζώδης και δαιμονιώδης ακόμη. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο θυμώδης, ο οργύλος, πρώτον στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στην δουλειά του, στην εκκλησία, στα αδέλφια του, στη γειτονιά του. Ο οργύλος άνθρωπος δεν χαρακτηρίζεται από το λόγο του Θεού σοφός, αλλά χαρακτηρίζεται άσοφος. Θα μου πεις, δεν έχεις οργιστεί εσύ ποτέ? Δυστυχώς πάρα πολλές φορές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πω ότι ο οργύλος άνθρωπος δεν χαρακτηρίζεται από το Θεό σοφός. Αντιθέτως θα πω ότι δυστυχώς έχω κάνει λάθη, μετανοώ, έχω μετανοήσει, μετανοώ και ζητώ από το Θεό χάρη να έχω αυτή τη σοφία εμπραότητη αγάπης και εμπραότητη Θεού. Μία σοφία πραγματικά ουράνια που έχει αποτελέσματα, γιατί είναι καθαρά, είναι ειρηνική, είναι ποιηκής, είναι ευπηθής, είναι πλήρης ελέους και καλών έργων, αμερόληπτος και ανυπόκριτος, και το σημαντικότερο, έχει καρποφορία. Ο Θεός λοιπόν να μας δίνει αυτή τη σοφία, αυτή την πραότητα, αυτή τη σοφροσύνη, για να είμαστε καλοί εργάτες του Θεού, καλοί χριστιανοί, καλοί άνθρωποι του Θεού, ώστε ο Θεός δικαίως να μας δίνει καρπό καλό. Επίσης, να είναι κόσμιος. Κόσμιος σημαίνει να είναι όμορφος, δηλαδή ποτέ να μην είναι βρώμικος, ποτέ να μην είναι, να έχει πνεύμα αχιδίας, ατιμέλητος. Να είναι κόσμιος στην εμφάνιση, κόσμιος στην συμπεριφορά, κόσμιος στα λόγια, κόσμιος στο πνεύμα, κόσμιος στην προσευχή. Μην προσεύχεται και δημιουργεί σκάνδαλο, αρχίζει και φωνάζει, αρχίζει και... όλα ευσκημόνως και κατά τάξη πρέπει να γίνονται, για να μπορεί κάποιος να είναι καλός πρεσβύτερος. Κόσμιος, επίσης, φιλόξενος. Και εδώ να δώσουμε σημασία στη φιλοξενία. Και αυτά τα λέμε όχι μόνο για τους πρεσβύτερους της Εκκλησίας, αλλά για όλους μας αδελφοί. Γιατί ο πρεσβύτερος πρέπει να είναι και είναι τύπος του ποιμνίου. Άρα λοιπόν για όλους μας ισχύουν αυτά. Φιλόξενος. Όμως τη λέξη φιλοξενία να την προσέξουμε, γιατί πρέπει και η φιλοξενία να είναι με σοφία. Το σπίτι σου είναι άσυλο, στο έχει χαρίσει ο Θεός. Δεν θα φάσεις ανθρώπους που θα φέρουν ταραχή, άπιστους ή αδόκιμους πιστούς. Η φιλοξενία έπειτα δεν είναι μόνιμη συγκατοίκηση ποτέ. Μπορώ να φιλοξενήσω κάποιον 3 μήνες, 5 μήνες. Φιλοξενία είναι για 1, 2, 3 μέρες, 4 μέρες. Μάλιστα στην αρχαία εκκλησία είχαν προσδιορίσει 3 μέρες το μέγιστον, γιατί πια από εκεί και πέρα γίνεται εκμετάλλευση. Εμείς δεν λέμε 3 μέρες, αλλά λέμε ότι είναι προσωρινή, να σε διευκολύνω, όχι να εγκατασταθείς στο σπίτι μου, ούτε να εγκατασταθώ στο σπίτι σου. Το σπίτι μου είναι για μένα και την οικογένειά μου, και εγώ σαν αρχηγός της οικογένειας, σαν κεφαλή της γυναίκας μου, σαν άνθρωπος που πρέπει να κυβερνήσω το σπίτι μου, πρέπει να διαφυλάξω το σπίτι μου σε αγιασμό και καθαρότητα. Άρα λοιπόν η φιλοξενία κάνοντας διάκριση πάντοτε. Φιλόξενος όμως πρέπει να είναι, και φιλόξενος να ανοίγει το σπίτι του, να ανοίγει το τραπέζι του, να προσκαλεί αδελφούς, και μάλιστα όπως λέει ο Λόγος του Θεού, όχι αυτούς που μπορούν να σου ανταποδώσουν, γιατί την ανταπόδοση θα την πάρεις από αυτούς, αλλά αυτούς που δεν μπορούν να σου ανταποδώσουν, ώστε την ανταπόδοση να την πάρεις από τον Κύριο. Και επίσης να προσκαλούμε ανθρώπους που όχι για να έχουμε μία διασκέδαση, γενέθλια και πάρτι, αλλά η πρόσκληση που θα κάνουμε να είναι κοινωνία μεταλλήλων, και το τιμόμενο πρόσωπο να είναι πάντοτε ο Χριστός, ώστε να είναι η παρουσία του Χριστού μέσα, να έχει καλά αποτελέσματα, να έχει καρποφορία η φιλοξενία μας. Επίσης, διδακτικός,
Τι σημαίνει διδακτικός? Υπομονετικός. Όποιος έχει βοηθήσει παιδιά να διαβάσουν, ξέρει τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να έχεις υπομονή, γιατί αυτά που ξέρεις εσύ, ο άλλος δεν τα ξέρει και δεν μπορεί και να τα μάθει εύκολα. Και πρέπει σιγά σιγά να τα δώσει να τα μάθει. Με τον πρώτο εγώ που θύμωσα όταν τον βοήθαγα στο διάβασμα ήταν η γυναίκα μου. Πρέπει, δεν το καταλαβαίνεις. Μου δεν το ξέρει, πώς θα το καταλάβει? Μετά με τα παιδιά μου, μέχρι που κατάλαβα ότι το διδακτικό είναι σοβαρό, είναι χάρισμα, θα μπορούσα να πω. Γι' αυτό υπάρχουν δάσκαλοι που έχουν αυτό το χάρισμα και μπορούν και διδάσκουν και καταλαβαίνουν οι άλλοι. Το διδακτικό σημαίνει υπομονή. Και μια φορά και δυο φορές και τρεις φορές και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, χωρίς να χάσεις την υπομονή σου, χωρίς να γανακτήσεις και χωρίς να τα εγκαταλείψεις. Διδακτικός. Επίσης, ουχή μέθησος. Μα είναι δυνατόν κάποιος χριστιανός να είναι μέθησος? Γιατί όχι? Και εξαρτάται, αδερφοί, τι σημαίνει μέθησος. Άλλος με ένα ποτηράκι μπορεί να ζαλιστεί, άλλος με ένα μπουκάλι. Καλό είναι το κρασί να είναι ελάχιστο, ιδιαίτερα στις κοινωνίες μεταλλήλων, για να μην ερχόμαστε σε ευθυμία εκ του ίνου, αλλά να ερχόμαστε σε κατάνοιξη από το Πνεύμα του Άγιο. Ο Θεός να μας φυλάει στην ευθυμία εκ του ίνου, που, να σας πω την αλήθεια, και εγώ το έχω πάθει αυτό το πράγμα. Παρέα αδελφοί, χαρούμενοι, πίνω ένα ποτήρι, πίνω δεύτερο ποτήρι, τρίτο ποτήρι, ευθυμία. Λέω, Γιώργο, την πάτησες. Πολύ εύκολα μπορείς να πάθεις ζημιά. Και ξέρεις, μέσα στην ευθυμία του ίνου μπορεί να δημιουργηθούν πολύ σοβαρά προβλήματα. Γι' αυτό όταν βρισκόμαστε, να προσέχουμε, αδελφοί, όταν βρισκόμαστε είτε στο σπίτι μας, είτε με τους αδελφούς μας, πάντοτε θέλουμε η παρουσία του Κυρίου να είναι εδώ. Και επίσης έχω δει και αδελφούς. Πίνουν πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο, έκτο και μετά αρχίζουν και λένε διάφορα. Λέω τώρα, πώς έγινε αυτό? Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν λέμε να γινόμαστε σκνήπα, που λένε οι άνθρωποι, μη γίνει το τέτοιο πράγμα, αλλά ούτε καν ευθυμία εκ του ίνου. Και εδώ να προσέξουμε, αδερφοί, κάτι που τολμώ να πω, αν μου επιτρέπετε θα το πω, ότι ο Θεός μου το φανέρωσε όταν ζήτησα να μάθω τι είναι μέθησος. Και μου δείξε έναν τροχονόμο που τους έβαζε και δοκίμαζαν πόσο έχουν πιει. Δεν ήταν κανείς μεθυσμένος. Αλλά όσοι είχαν πιει τους έβαζε στην άκρη. Δεν φαινότανε κανείς ότι ήταν μεθυσμένος, αλλά είχε πιει τόσο ώστε να μην μπορεί να οδηγεί νυφάλια. Γι' αυτό να προσέχουμε στην κοινωνία μεταλλήλων. Να προσέχουμε, να βάζουμε όρια. Και αριθμητικά, ποσοτικά δηλαδή, όρια. Θα πάω εκεί, αλλά δεν θα πιω περισσότερο από 2 ποτηράκια, 3 ποτηράκια. Πόσο είναι αυτό που εσένα σου εξασφαλίζει? Και αν θέλουμε να έχουμε και αντικειμενικά όρια, ας μάθουμε και πόσο μετράει η αστυνομία, η τροχέα. Δεν είναι χαζοί οι άνθρωποι αυτοί. Τα έχουν μετρήσει, τα έχουν εξετάσει τα πράγματα. Μη θεωρούμε εμείς, εγώ δεν μεθάω, πίνω ένα μπουκάλι και δεν μεθάω. Ναι, εσύ το λες αυτό. Για πήγαινε να οδηγήσεις και καλά να οδηγήσεις. Πήγαινε να μιλήσεις για τον Χριστό μετά. Πρώτα θα βρωμάει το χνότο σου κρασίλα. Σπίρτο, άντε να μιλήσει για τον Κύριο και να... Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά το έχω ζήσει αυτό. Το έχω πάθει δηλαδή. Εκ των παθημάτων μας τα περισσότερα κηρύγματα γίνονται. Να μην πω λεπτομέρειες γιατί ντρέπομαι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι πριν από να ανέβω στον άμβονα, εγώ δεν μπορώ να πιω ούτε μισό ποτήρι κρασί. Ελέγχομαι. Γι' αυτό μετά το φαΐ τέλειωσε, δεν ξανασχολούμαι πια με τα πράγματα του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Όχι μέθησος λοιπόν, ούτε πλήκτης. Άλλο φοβερό χαρακτηριστικό. Να είσαι οργύλος, να τσακώνεσαι. Να τον βλέπεις τον άλλον και ανεβαίνει η πίεσή σου. Ας μην μπορεί να πάθεις και κανένα έμφραγμα. Αλλά η πίεσή μας να είναι χαμηλή, αδερφοί. Και όταν διαπιστώσουμε ότι, γιατί είμαστε άνθρωποι, ότι θυμώνουμε, να φεύγουμε κατευθείαν, να ζητάμε το αίμα του Χριστού, ούτε να μιλάμε άσχημα για τους αδελφούς μας και ιδιαιτέρως εν απουσία. Καταλαλιές είναι αυτές, αμαρτίες είναι αυτές. Θεός να μας φυλάει. Ποτέ να μην καταλαλούμε αδελφούς. Και έχω
ένα νόμο, τον έχω ακούσει. Πάντα, από τον αδερφό τον Λούι το έχω ακούσει. Μου είχε πει πάντα, αδερφέ Γιώργο, θα μιλάς σαν να είναι μπροστά αυτός για τον οποίον μιλάς. Σαν να σ' ακούει. Και ήταν νόμος για μένα αυτός. Μιλάω και προσπαθώ, τα καταφέρνω. Με τη χάρη του Χριστού πολλές φορές τα καταφέρνω, μερικές όχι. Σαν να σ' ακούει, έτσι θα μιλάς. Σαν να είναι δίπλα σου. Αυτά που θα λες σαν να είναι δίπλα σου. Και θα δεις τι ωραία, αλλά και ακόμη έχει περισσότερο, αδερφοί. Με επίγνωση ότι μας ακούει ο Χριστός. Αν θέλετε να το πούμε πιο πνευματικά και όχι τόσο ανθρώπινα, όπως πολύ σωστά μου το είχε πει τότε ο αδερφός ο Λουής. Σαν με τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός μας ακούει. Άρα λοιπόν, ουχή πλήκτης και ουχή εσχροκερδής. Αυτό το εσχροκερδής είναι πολύ φοβερό στην Εκκλησία του Χριστού. Χάριν εσχρού κέρδους. Φιλαργυρία, που τη λέει ο Λόγος του Θεού, η ιδεολατρία. Και είναι πολύ καλά γραμμένο. Όσοι θέλουν να πλουτίσουν, λέει η Γραφή στο Τιμόθεο πάλι, θα πέσουν σε πειρασμό, σε παγίδα, σε επιθυμίες πολλές και ανοήτους και βλαβερές που θα τον βυθίσουν σε όλεθρο και σε απώλεια. Δεν αστείευεται ο Θεός με τους φιλάργυρους. Τους εγκαταλείπει. Κάνε ό,τι θέλεις, πήγαινε. Αλλά τι λέει, ευσέβεια μεταφταρκίας, γνωρίζοντες ότι ό,τι έχουμε ο Θεός μας το δίνει και μας το δίνει για να γίνουμε καλοί οικονόμοι και να κάνουμε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Και πολλές φορές θα επιτρέψει ο Θεός, πολλές φορές θα επιτρέψει ο Θεός δυσκολία, στενότητα και αρκετές φορές θα επιτρέψει ο Θεός ευρυχωρία για να δοκιμάσει την καρδιά μας και μάλιστα τα πάντα ο Θεός μας τα χαρίζει κατά τη δύναμη νεκάστου, πόσο το αντέχει. Όμως το θέλημα του Θεού είναι ευσέβεια μεταφταρχίας, το οποίο είναι μέγας πλουτισμός. Στα μάτια του Θεού ο μέγας πλουτισμός είναι ευσέβεια μεταφταρκίας. Θα είσαι αυτάρκης, ευγνώμων στο Θεό, γιατί έχεις τροφές και σκεπάσματα. Και αν ο Θεός επιτρέψει πιο πολλά, τότε να ξέρεις ότι εκείνη τη στιγμή γίνεσαι και μπαίνεις μέσα στο στόχο της παρατήρησης του Θεού. Εάν στα λίγα σταθείς πιστός, έχει τη δυνατότητα να σε καταστήσει τα περισσότερα. Αν στα λίγα στέκεσαι, άπιστος, απαράδεκτος, θα σταθερεί. Τάκ, τάκ, φέρ' τα πίσω. Γιατί δεν ήσουν έντιμος. Γιατί ήσουν πονηρός. Γιατί ήσουν παράξενος. Και ο Θεός είναι δίκαιος, αδερφοί. Γι' αυτό σας παρακαλώ να είμαστε αυτάρκης. Και δεν λέω να είσαστε, λέω να είμαστε αυτάρκης με ευσέβεια Θεού, γνωρίζοντας ότι είναι γραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι δεν είδε ο Θεός άνθρωπο δίκαιο, εγκαταλελειμμένο ή το παιδί του να ζητάει άρτο. Δεν θα μας αφήσει, δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Εμείς να μην έχουμε την επιθυμία των άλλων πραγμάτων, την επιθυμία των οφθαλμών, των άλλων πραγμάτων. Θα έρθουν οι επιθυμίες, αλλά εμείς πρέπει να στεκόμαστε στερεία, μετακίνητοι σε αυτές τις επιθυμίες. Σταματάμε. Κύριε Θεέ μου, φύλαξέ μας. Όσο μπορείς, αλλά πάντοτε θα απλώνεις το χέρι σου, αλλά πάντοτε με τη σοφία του Θεού, ότι είσαι υποδοκιμασίαν. Δοκιμάζει ο Θεός να δει εάν την οικονομία που σου χάρισε τη διαχειρίζεσαι ασώτος ή σοφρόνος. Και να ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, όποιος σε λέει φτωχό δανείζει τον Κύριο. Δηλαδή δανείζει, λέει η Γραφή, δηλαδή επιστρέφονται.
Δοκιμάστε το και θα θυμηθείτε, θα με θυμηθείτε. Βέβαια εδώ να προσέξουμε και να προσθέσουμε ότι στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχουν δέκατα. Που κακώς πολλές συναθρήσεις, εκκλησίες σε όλο τον κόσμο τα έχουν εφαρμόσει. Δεν είναι διαταγή της Εκκλησία, του Χριστού, του Ευαγγελίου. Έχεις δικαίωμα να δώσεις πολύ περισσότερα, είσαι ελεύθερος, και έχεις δικαίωμα και είσαι ελεύθερος να δώσεις πολύ λιγότερα. Ό,τι ανευπορεί ο καθένας και κατά την πρόθεση της καρδιάς του. Πολύ ωραία το λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Για να βρεθούμε μπροστά κάποια στιγμή στον Χριστό και να πούμε πω τι έκανα. Ή να ακούσουμε από το Θεό, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θα σας καταστήσω. Κάτι αδερφοί που πρέπει να τονίσω, όμως ιδιαιτέρως. Μην ελευθερώνει τη συνείδησή μας αν όταν δεν μας κάνει το σακάκι μας το παλιό το δίνουμε σε κάποιον που δεν έχει. Αν θέλεις να δώσεις ένα σακάκι σε κάποιον που δεν έχει, κοίταξε να του δώσεις το καλύτερο. Όχι αυτό που είναι για πέταγμα. Να δίνουμε με αξιοπρέπεια, ξέροντας ότι ο άλλος είναι σύντουλός μας, είναι αδερφός μας, είναι βασιλεύς και ιερεύς του υψίστου. Όχι επειδή έχω ένα ζευγάρι τρύπια παπούτσα θα τα δώσω σε αυτόν που δεν έχει καθόλου. Αν μη δώσεις. Αν δώσεις όμως θα δώσεις καλά. Βεβαίως μπορούμε να δώσουμε κάποιο που έχουμε φορέσει εμείς και είναι καλό, καινούριο, όμορφο. Όχι επειδή εσύ δεν το φοράς θα το δώσεις σε κάποιον που δεν φτωχός είναι θα το φορέσει. Όχι έτσι. Γιατί έτσι μας βλέπει, μας παρακολουθεί. Μη δώσεις καθόλου. Και πρέπει να συμπληρώσουμε μια φορά ακόμη. Τον ηλαρών δω τι αγαπά ο Θεός. Ούτε θα δίνεις, τι αφού λένε εκεί στην εκκλησία να δίνουμε, θα δώσω κι εγώ. Όχι, δεν λέμε στην εκκλησία να δίνουμε. Μη δώσεις. Εάν γεμίζει η καρδιά σου χαρά να βοηθήσεις το έργο του Θεού, τους αδελφούς σου, κάντο. Αν δεν έχεις αυτή τη χαρά, μην το κάνεις. Γιατί τότε δεν έχεις την αγάπη του Θεού. Προσευχή σου πρώτα ο Θεός να σου φτιάξει την καρδιά, να σου ετοιμάσει και τότε κατά την πρόθεση εκάστου. Ό,τι αν προαιρείται, ξέρετε τι θα πει προαιρείται, με χαρά ό,τι είναι να δίνουμε. Και ιδιαίτερα οι εργάτες του Ευαγγελίου, οι πρεσβύτεροι πρέπει να είναι αφιλάργυροι και όχι αισχροκερδείς. Ταυτόχρονα επιοικείς, η επιοίκειά σας να είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Όχι επιοικεί στον εαυτό μας, στον εαυτό μας αυστηρή, επιοικεί στους άλλους. Η καρδιά του ανθρώπου και ο φυσικός άνθρωπος έτσι οδηγείται. Θα είμαι επιοικής με τον εαυτό μου, δεν πειράζει, δεν το κατάλαβα, λάθος έκανα, δικαιολογημένος είμαι. Τα λέμε αυτά, όχι να μην τα λέμε, αντίθετα να λέμε, Κύριε αμάρτησα, λάθος έκανα, συγχώρεσέ με. Στον άλλον δικαιολόγησέ τον. Όλους τους άλλους να τους δικαιολογούμε. Είναι πολύ ωραίο έργο να βλέπει ο Χριστός στην καρδιά σου να τους δικαιολογείς όλους. Όλους. Ξέρετε υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που είναι έτσι. Είχα γνωρίσει κάποιον, έχει πεθάνει τώρα, έχει πάει. Ήταν άνθρωπος του Θεού αλλά χωρίς να ήταν αναγεννημένος. Και πάντα έλεγε, δεν πειράζει Γιώργο, μάστονε, δεν κατάλαβε, δεν ξέρει. Αν τον είχα ακούσει ποτέ να πει ότι δεν ντρέπεται τι έκανε, πάντοτε μια ζωή, δεν πειράζει, δεν πειράζει, άστον τώρα, δεν κατάλαβε καλά, ξέρεις τι καλός άνθρωπος που είναι. Και καθόμουν και τον κοίταζα εγώ τι μου έλεγε, μέχρι που το είδα στη γραφή. Έτσι μας θέλει ο Θεός αδερφοί, μην γινόμαστε αυστηροί, ελεκτικοί, σκληροί, να βάζουμε νόμο σε κανέναν. Ούτε στη γυναίκα σου, ούτε στον αδελφό σου, ούτε στους άλλους ανθρώπους, ούτε στους άλλους αδελφούς, να βγαίνει μέσα από μέσα σου, να βγαίνει η επίοικια του Χριστού. Εμένα δεν θυμάμαι να με έχει μαλώσει ποτέ ο Χριστός. Δεν θυμάμαι ούτε μία φορά. Εγώ πάω και του λέω πώς με ανέχεσαι. Πάλι λάθος έκανα. Πάλι κοίταξε τι έκανα πάλι. Ποτέ δεν μου είχε πει, δεν ντρέπεσαι, ποτέ. Ούτε και εμείς αδερφοί. Βεβαίως τα παιδιά μας θα τα μεγαλώνουμε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Όχι με σφαλιάρες όμως. Όχι με σφαλιάρες.
με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αλλά και τους αδελφούς μας δεν θα τους βάλουμε σε τάξη με το να είμαστε εμείς αυστηροί. Θα μπουν σε τάξη που θα τους βάλει ο Χριστός, όταν είσαι εσύ τύπος και είσαι στον εαυτό σου αυστηρός. Στον εαυτό μου θα γίνω αυστηρός. Ό,τι βλέπω μέσα στη γραφή εγώ θα φροντίζω να τα κάνω. Γιατί ο άλλος μπορεί να μην μπορεί. Μπορεί να μην το έχει καταλάβει. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να μην θέλει ακόμη. Θα έρθει ο καιρός όμως. Θα έρθει η στιγμή που θα τον βοηθήσει ο Θεός να καταλάβει και θα τον ευλογήσει. Άρα λοιπόν επιοικής, άμαχος και αφιλάργυρος. Θα σταματήσουμε εδώ, γιατί στο 4 εδάφιο την επόμενη Δευτέρα θα συνεχίσουμε κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκον, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, η διακυβέρνηση του σπιτιού μας. Πολύ σημαντικό, αδελφοί. Πώς κυβερνάς το σπίτι σου, αδελφέ? Πώς κυβερνάς τα παιδιά σου, αδελφοί? Πώς συμπεριφέρεσαι στα αδέλφια σου μέσα στο σπίτι σου, αδελφέ, τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα? Και τέλος, πώς κυβερνάς και συμπεριφέρεσαι μέσα στην εκκλησία στους αδελφούς σου? Κυβερνών λοιπόν καλώς τον εαυτού οίκον με τη χάρη του Χριστού την άλλη Δευτέρα, ήθε ο Θεός να μας βοηθήσει. Να ψάλουμε και τον ύμνο.